Επανέλθαμε στην εκπομπή μας και δίνουμε συνέχεια με ΑΕΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο Κυριάκος Δημητρίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς μεσημέρι, Κυριακό. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, σε εσένα και όλο τον κόσμο μας ακούει. Λοιπόν, είχαμε χθες την ανακοίνωση εκ μέρους της ΑΕΚ για τον Καταλά, για την ανανέωση του συμβολίου του για ακόμη ένα χρόνο. Να υποθέσουμε, Κυριάκο, ότι θα υπάρξει σύντομα συνέχεια. Από τη στιγμή που ακόμη έχουμε ανοιχτά μέτωπα, έχουμε εκκρεμότητες, ναι, θα υπάρξει συνέχεια. Έχουμε πει, με συγχωρείτε, έχουμε πει από την αρχή και στον κόσμο μας ότι αυτή η εβδομάδα, μετά το πέρας της σεζόν για μας, με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις και την ενημέρωση για όλα τα θέματα που άπτονται του προγραμματισμού. Mm-hmm. Κάναμε την αρχή χθες με τον αρχηγό που θα παραμείνει για ακόμη ένα χρόνο και ευχόμαστε τα καλύτερα και από εκεί πέρα συνεχίζουμε ανάλογα. Ο κόσμος να μένει για τις υπόλοιπες ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ κοντά σε ανανέωση και ο Λαμπάν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Σας είπα και πιο πριν. Για οτιδήποτε νεότερο δεν θα μπούμε σε διαδικασία όπως κάνουμε πάντα. Να επιβεβαιώνουμε ή να διαξέλθουμε το οτιδήποτε αφορά τα θέματα προγραμματισμού, είτε προσθήκες, είτε ανανεώσεις, είτε τις οποιασδήποτε αποχωρήσεις. Θα προχωράμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Και ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει τις επίσημες ανακοινώσεις για όλα τα θέματα. Είναι πολλά τα συμβόλαια των παιχτών που λήγουν, που είχατε στο ρόστερ αυτή την περίοδο? Είναι μερικά τα συμβόλαια από τους φεριστών με τους οποίους. Των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται, από εκεί και πέρα αυτοί που θα παραμείνουν ή αυτοί που θα αποχωρήσουν, αν θέλεις, θα ενημερώσουμε για τον κόσμο. Όπως κάναμε ακριβώς χθες με τον Καταλά, θα κάνουμε και με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Οι παίχτες που δεν υπολογίζονται ενημερώθηκαν ή ακόμη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουν αναχωρήσει για διακοπές, έτσι? Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι ο προγραμματισμός, όπως είπα και προηγουμένως, έχει προχωρήσει και είμαστε στο στάδιο που θα ενημερώνουμε με ανακοινώσεις. Οι υποσχεστές, οι πλήστοι, αν όχι όλοι έχουν αναχωρήσει, σχεδόν όλοι έχουν αναχωρήσει για την πατρίδα τους, οι περισσότεροι, για να κάνουν διακοπές, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ξεκινήσουμε πάρα πολύ σύντομα τις προπονήσεις. Και από εκεί και πέρα ενημερώνονται και οι υποσχεστές, αυτοί που πρέπει να ενημερώνονται, και ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας εδώ τα θέματα των κόσμων. Το πότε θα αρχίσει η προετοιμασία θα εξαρτηθεί, θα περιμένετε να το δείτε μετά τον τελικό του κυπέλου ή έχουν έτσι τοποθετηθεί κάτω κάποιες ημερομηνίες και γνωρίζετε εμείς περίπου είμαστε, από τώρα? Εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και να αντιμετωπίσουμε και τα δύο ενδεχόμενα. Mm-hmm. Είτε θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο προκριματικό γύρο είτε από τον δεύτερο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα να τελειώσει ο τελικός κυπέλου, να οριστικοποιηθεί ο γύρος του που θα ξεκινήσουμε τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και από εκεί και πέρα νομίζω λογικά την Πέμπτη θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε ακριβώς και τις ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες. Βγαίνουν προς τα έξω δίκην πληροφοριών κάποιες εκτιμήσεις 8 Ιουνίου σε περίπτωση που αρχίζεται από τον πρώτο προκριματικό και 15 αν είναι στον δεύτερο. Είναι αυτές οι σκέψεις? Εντάξει, περιμένουμε πρώτα να οριστικοποιηθεί η Κατερίνα και από εκεί και πέρα, κάπου εκεί στις αρχές του επόμενου μήνα, σε περίπτωση που είμαστε στο πρώτο προκριματικό ή λίγο αργότερα σε περίπτωση που μετάσχουμε στο δεύτερο προκριματικό. Μάλιστα. Κυριάκο, είπαμε... Γι' αυτό και σας είπα και προηγουμένως ότι είναι μέρες, είναι εβδομάδα που γίνονται οι ανακοινώσεις, γίνονται όλες οι κινήσεις για να έχουμε όσο δυνατόν και λίγες εκκρεμότητες μέχρι εδώ. Σε ό,τι αφορά τους παίχτες που θα έρθουν στην ομάδα, είπαμε νωρίτερα για τις ανανεώσεις των συμβολαίων. Επειδή έχετε ένα σταθερό τεχνικό διευθυντή τα τελευταία χρόνια που γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του ρόστερ και το ποιες κινήσεις θα γίνουν, να περιμένει ο κόσμος ότι εκεί με την άρξη της προετοιμασίας θα υπάρχουν και νέα αποκτήματα, Κυριακό? Πάνω σε αυτό δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι. Χειρίζεται εν λευκό τα θέματα προγραμματισμού διευθυντών μας διευθυντής. Γίνονται κινήσεις που πρέπει για να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη την επόμενη σεζόν. Όπως πάντα, με γνώμονα, πάντα το να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη την επόμενη σεζόν η ομάδα μας. Θα δούμε. Θα ξεκινήσουμε αρχές του μήνα. Θα απολαύουμε εν καιρός να έχουμε ολοκληρώσει κάποια μεταγραφή ή αλλιώς θα δούμε.